Σύμφωνα με σημερινή δημοσίευση του Κρεμλίνου μέσω τη ΒΕΣΔΑ, ρωσικέ μονάδε των αερομεταφερόμενων δυνάμεων τη χώρα δεν επιτρέπουν στον Ουκρανικό στρατό να εισέλθει στα σύνορα τη πόλη στην κατεύθυνση του Μπαχμούτ. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα δημοσίευσε βίντεο στο οποίο φαίνονται αποστολέ επίβλεψη εγκαταλελειμμένων κτηρίων από Ρώσου κομμάντο σε μια προσπάθειά του να βρουν κρυψώνε Ουκρανών σαμποτέρ. Οι ρωσικέ ειδικέ δυνάμει επιβλέπουν καθημερινά κτίρια στα περίχωρα τη πόλη Μπαχμούτ. Εάν ανοιχνευτεί η υποπτή κίνηση, οι Ρώσοι ελεξιπλωτιστέ πετούν χειροβομβίδα στο δωμάτιο. Εάν Ουκρανοί στρατιώτε εντοπιστούν σε ένα πεδίο ή σε μια δασόδη περιοχή, τότε η ακριβή θέση του υπολογίζεται από μέσα αναγνώριση των Ρώσων. Τότε οι συντεταγμένε μεταβιβάζονται στο σημείο ελέγχου για να καταστραφούν. Εκμεταλλεύοντα το στοιχείο του ευνηδιασμού, οι ίδιε οι ρωσικέ ειδικέ δυνάμει προσπαθούν στο μεσοδιάστημα να εξουδετερώσουν τον εχθρό με τα ατομικά του όπλα. Οι αλεξιτότιστες τη Μόσχα καθημερινά μεταδίδουν σημαντικέ πληροφορίε σχετικά με κινήσει του Ουκρανικού στρατού, ενώ μεταβιβάζουν συντεταγμένε θέσει Ουκρανικού εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού. Για να κινηθούν με ασφάλεια γύρω από την επικράτεια τη πόλη, η οποία μπορεί να έχει ναρκοθετηθεί από νατοϊκά όπλα, οι ρωσικέ ειδικέ δυνάμει λέγεται ότι βαδίζουν βήμα-βήμα. Νωρίτερα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα έδειξε στο διαδίκτυο τον τρόπο με τον οποίο μονάδε επισκευή και ανάκτηση των αερομεταφερόμενων δυνάμεων τη χώρα συνεχώ επισκευάζουν και βελτιώνουν στρατιωτικό εξοπλισμό στην ζώνη του πολέμου στην Ουκρανία. Για παράδειγμα, Ρώσοι μηχανικοί αλλάζουν τα λάδια των στρατιωτικών οχημάτων και ελέγχουν τη λειτουργία όλων των συστημάτων σε άλλη είδηση, την οποία μεταδίδει η Ρωσική Ειδησεογραφική Υπηρεσία Ρία η Ρωσική Αεροπορία εξαπέλυσε επιθέσει με πυράβλους και βόμβε σε συγκεντρώσει ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία σε τρει διαφορετικέ κατευθύνσει. Αυτό δήλωσε ο Βαντίμα Μασταφίευ, επικεφαλή του κέντρου τύπου τη Ομάδα Στρατευμάτων Νότο των Ρωσικών Δυνάμεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πλήρωμα ενός πολλαπλού εκτοξευτή πυράβλων Tornado S έπληξε το διοικητήριο της 53 μηχανοποιημένης ταξιαρχίας των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας κοντά στο χωριό Πρεντέτσινο. Σχεδόν ταυτόχρονα, το ρωσικό πυροβολικό κατέστρεψε μια Ουκρανική αποθήκη πυρομαχικών κοντά στον οικισμό Κράσνοε, πρόσθεσε ο ίδιος. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μαχών κατά του Ουκρανικού πυροβολικού, ο Ρωσικό στρατό κατέστρεψε ένα όχημα μάχη πεζικού των Ουκρανών κοντά στον Παχμούτ, ένα αυτοκινούμενο πυροβόλο Γκβοστίκα κοντά στην Κωνσταντινόφκα, ένα πυροβόλο 122 χιλιοστών τύπου D30 κοντά στη Μαξιμιλιανόφκα και ένα ρημουλκούμενο πυροβόλο 152 χιλιοστών B κοντά στο χωριό Στρόγε. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεώτερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.